μικροί μαθητές στέλνουν τα δικά τους μηνύματα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Μηνύματα υπέρ της προστασίας των ζώων και υπέρ του σεβασμού των ζώων, των ανυπεράσπιστων ζώων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τρανό παράδειγμα, μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου δημιούργησαν κάποια ψηφιακά σποτάκια και αφίσες με επίκεντρο τα δικαιώματα των ζώων. Βλέπουμε κάποια πλάνα αυτή τη στιγμή και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε λίγο και το σποτάκι και αμέσως μετά να πάμε και στην εκπαιδευτικό, την κυρία Κουρέλη. Να ζουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον. Να φροντίζουμε τα ζώα. Τα δέσποτα ζώα να έχουν σπίτι και τροφή. Να μην τα κάνουμε πειρατατόρημα τα ζώα. Να μην φυλακίζουμε τα ζώα. Να έχουν καλή αγάπη και αγκαλιά. Πάμε στην κυρία Κατερίνα Κουρέλη. Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου και νηπιαγωγός, εκπαιδευτικός. Την καλησπέρα μας, κυρία Κουρέλη. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Με τόσο όμορφες κινήσεις και πρωτοβουλίες, πώς είναι δυνατόν η επόμενη μέρα να μην κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις? Ξέρετε, η νοοτροπία χτίζεται από αυτές τις ηλικίες και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω για το πρόγραμμα που βλέπουμε φέτος στον Ιππιακό. Σε συνεργασία με τις αγαπημένες συναδέλφισσες μου, θα ήθελα να τις ευχαριστήσω και δημόσια και με τους γονείς των Ιππίων και με τη σύμβουλο, την συντονίστρια εκπαιδευτικού μας έργου. Δουλεύουμε φέτος πιλωτικά μαζί με άλλα περίπου 50 σχολεία πανελλαδικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, ενεργό ως πολίτης. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε δουλέψει από το Φεβρουάριο. Εσίως το ολοκληρώνουμε σε λίγες μέρες. Και μέσα λοιπόν από διάφορες δραστηριότητες καινοτόμες, βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία, ξεκινώντας από να γνωρίσουν την ταυτότητά τους, τη συνύπαρξη, τους κανόνες που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε όλοι να ζούμε αρμονικά. Και φτάνουμε στις δράσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία μας. Εμείς λοιπόν φέτος και μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων και επειδή τα ζώα είναι ένα πολύ προσφυλές θέμα για τα νηπιάκια μας, δουλέψαμε πάρα πολύ τα δικαιώματα των ζώων και κάναμε διάφορες δράσεις. Η μία από αυτές τις δράσεις που σας έχουμε στείλει και κάποια φωτογραφία να τη δείξετε για την υιοθεσία που κάναμε δύο ζώων. Διοθετήσαμε μία τίγρη σε συνεργασία με τη ΒΒΕΦ Ελλάς και επίσης υιοθετήσαμε και μία καφέ αρκούδα σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό και με τη βοήθεια και τη συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αυτό που ήταν πάντα κοντά μας και είναι πάντα αρρωγή μας. Στη συνέχεια, μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα, καλλιεργήσαμε δεξιότητες που μπορούν τα παιδιά και νιώθουν θέλουν να δείξουν το μήνυμα, να το περάσουμε σε όλη την κοινωνία, ναι, για την αγάπη, το σεβασμό, την προστασία των ζώων, την υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου. Ένα λοιπόν παιδάκι πολύ χαρακτηριστικά είπε να ανοίξουμε μια μεγάλη αγκαλιά για τα ζώα, γιατί και αυτά έχουν δικαιώματα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σεβασμός λοιπόν στα ζώα και όχι κακοποίηση. Είστε αισιόδοξοι, για αυτή τη γενιά? Είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί μέσα από τις ηλικίες των παιδιών των Ιππίων μπορεί να καλλιεργηθεί αυτό το συναίσθημα του σεβασμού, της αγάπης, της προσφοράς και όχι να μην έχουμε πλέον αυτή τη βία, την κακοποίηση, τα ζώα που κακοποιούνται είσαι σε τσίρκο, είσαι ως πειραματόζωα ή σε κακές συνθήκες που διαβιούν μέσα σε εκτροφία. Θέλουμε λοιπόν μαζί με τα παιδάκια μας, που θα πω πολλά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδάκια μας, ένα ηχηρό μήνυμα με σεβασμό και αγάπη στα ζώα. Μάλιστα. Περιμένουμε για την επόμενη έτσι όμορφη πρωτοβουλία σας, προκειμένου να τα ξαναπούμε, κυρία Κουρέλη, τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.